πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, οι άνδρες της Τρίτης Εμακρίτης επιχειρούν διάσωση τραυματία. Οι κινήσεις τους είναι χειρουργικές, καθώς ένα μικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο και να στοιχήσει ακόμη και ανθρώπινη ζωή. Πάμε. Ας πάει σε νεκτάριο. Οπα. Τη διάσωση που γίνεται σε τριόροφο κτίριο στις εγκαταστάσεις της Τρίτης ΕΜΑΚ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα μέλη οργανωμένων εθελοντικών ομάδων διάσωσης της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου. Οι άριστα εκπαιδευμένοι άντρες της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ εφαρμόζουν κατά γράμμα τις οδηγίες που προβλέπει το σενάριο της εντυπωσιακής επίδειξης. Ας πω μόνο ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι δουλειά ετών και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και κάθε χρόνο προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι συμμετέχοντας σε διάφορες εκπαιδεύσεις και αυτό θα κάνουμε και φέτος. Σύμφωνα με το σενάριο, ένας περιπατητής πέφτει σε βαθύ φαράγγι και οι διασώστες προσεγγίζουν το θύμα με κατάλληλες τεχνικές. Το σταθεροποιούν, το τοποθετούν στο φορείο, ωστόσο την άνοδό του ανακόπτει εμπόδιο και χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει οριζόντια κάθοδος του φορείου. Το ρόλο του θύματος αναλαμβάνει κάποια στιγμή και ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, Μαρίνος Πατακός. Με παρέα είναι καλύτερα, ε! Σαν εμπειρία δικιά μου που το έζησα από αυτό το ύψος, θα έλεγα ότι η αίσθηση του κινδύνου πάντα υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο. Θεωρώ πολύ θετικό αυτό το γεγονός της συμμετοχής μας και η επιτυχία της ενημέρωσης και της πραγματοποιηθής άσκησης θεωρείται δεδομένη. Ο φόβος μας είναι ότι όταν ξεκινάει κάτι θέλουμε να τελειώσει, να πάνε όλα καλά. Κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, όταν δούμε ότι δεν μας βγαίνει το συμβάν, εκεί ξεκινάνε τις ψυχολογικές πιέσεις. Και πρέπει, αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος ουσιαστικά, να ξεπεράσουμε και να βρούμε τη λύση και να πάνε όλα καλά. Η σημερινή δεύτερη ημέρα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου περιελάμβανε ακόμη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, καθώς και απεγκλωβισμό τραυματία από τρακαρισμένο αυτοκίνητο. Σε αυτή τη στιγμή δεν θα δουλέψει αυτό που λέει ο συνάδελφος. Μόνο στον προσυνάδελφο. Δεν θα δουλέψει. Λοιπόν, εάν έχουμε μία οπή, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Όταν κάνουμε και γίνει τρίπλεξ, αυτό δεν χρησιμοποιείται.